Έρχονται αυξήσεις και λυπητερεί στο ηλεκτρικό, ιδίως στα πράσινα, έως 35% τον Ιούνιο, ενώ τρίβουν ορισμένοι τα χεράκια τους. Και αν σας πω ότι υπάρχει και μια φούσκα που έρχεται με τις μονάδες ηλεκτροπαραγωγής από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, μηδενικές τιμές χονδρικής αγοράς ρευματός, σημαίνει ότι ο επικείμενος θάνατος των παραγωγών μικρών και μεσαίων, αφού δεν αποζημιώνονται για την περίσσια παραγωγή, που πετιέται στα ζήτητα. Και την ίδια στιγμή έρχεται αύξηση στα τιμολόγια που χθες προχθές έλεγε ένας υφυπουργός μπορεί να πάει στα πράσινα 35. Και λέω κι εγώ ότι είναι η ώρα να ακούσουμε τον επιθεωρητή ενέργειας για τα ενεργειακά θέματα, τον κύριο Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, κύριε Χριστοδουλίδη. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους ακροατές. Όπως τα λέτε είναι. Οχ, δηλαδή. Δηλαδή, ό,τι ξέραμε τόσους μήνες μέσα στο 24, δηλαδή από 1η Ιανουαρίου που ξεκίνησε η εφαρμογή των χρωματιστών τιμολογίων και βλέπαμε μία αποκλιμάκωση και της χοντρικής αγοράς του ρεύματος, αλλά και της λιανικής. Αυτό δεν θα το δούμε από μισό λεπτό, Αποκλιμάκωση της λιανικής εννοείται πάλι ακριβή, ακριβότερη από παλιότερα. Σε σχέση με, αλλά... με το Δεκέμβριο του 23, για να το εξηγήσω έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή, για να σας πω, μία μέση τιμή του 1η Ιανουαρίου στα πράσινα τιμολόγια ήταν γύρω στα 15 λεπτά, ενώ ήταν ας πούμε 18 το Δεκέμβριο. Αυτά τα 15 φτάσανε μέχρι 30 Απριλίου να είναι γύρω στο 10,9. Σωστά. Αυτό το 10,9 λεπτά η τιμή της κιλοβατόρας δεν θα το δούμε τους επόμενους μήνες, αρχής γενομένης από την 1η Ιουνίου, για διάφορους λόγους που αν έχω το χρόνο μπορώ να σας πω για ποιο λόγο δεν θα δούμε αυτή την χαμηλή τιμή, σχετική χαμηλή τέλος πάντων τιμή, αλλά μία αύξηση της τάξης του 30-35%, δηλαδή το 10,91 μπορεί να το δούμε και πάνω από 13,8 λεπτά και ίσως πιάσει και το 14. Οι λόγοι είναι... δηλαδή αρκετή... κύριε Χριστοδουλίδη, θα μου πείτε τους λόγους, μισό λεπτό, για να καταλάβω. Υπάρχει μια σοφή λαϊκή ρίση ότι το καλοκαίρι είναι του φτωχού. Γιατί καταναλώνεις και λιγότερο, είναι περισσότερο φως, έχει ήλιο και ζεστασιά. Μου λέτε εδώ ότι ούτε αυτό ισχύει. Να το ξεχάσουμε. Όχι. Ναι, δεν ισχύει αυτό και θα σας πω γιατί. Μπορεί να είναι περισσότερη η διάρκεια της ημέρας, όμως υπάρχει αυξημένη ζήτηση λόγω της κατανάλωσης των κλιματιστικών και ειδικά αυτό το καλοκαίρι, όπως έχουν προβλέψει και οι ειδικοί, θα έχουμε πολλές και συνεχόμενες καυτές μέρες, που σημαίνει ότι η ζήτηση θα αυξηθεί κατακόρυφα, η ηλεκτρική ζήτηση θα αυξηθεί κατακόρυφα και αυτό σημαίνει και αύξηση της τιμής του ρεύματος, διότι όταν αυξάνει η ζήτηση αυξάνει και τώρα. Πάντοτε το καλοκαίρι είχαμε αυξημένες τιμές στα τιμολόγια ανεξάρτητα από την ενεργειακή κρίση ή την όχι μόνο την ενεργειακή κρίση αλλά και τις διάφορες γεωπολιτικές αναταραχές που υπήρχαν στον πλανήτη, είτε λέγεται Ρωσο-Ουκρανικό μέτωπο είτε Μέση Ανατολή. Πάντα το καλοκαίρι είχαμε τσίμπημα στις τιμές του ρεύματος, αλλά όμως τώρα υπάρχουν συγκεκριμένοι λόγοι. Ο πρώτος λόγος είναι ότι η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς του ρεύματος τις πρώτες 25 μέρες του Μαΐου αυξήθηκε από τα 60,11 ευρώ η ηλεκτρική μεγαβατόρα και πλησιάζει τα 80. Γιατί? Δηλαδή, ναι, θα σας πω το γιατί. Διότι υποχώρησε στο ενεργειακό μείγμα αναφορικά με την ηλεκτροπαραγωγή η συμμετοχή των ΑΠΕ, των μονάδων παραγωγής ρεύματος από ΑΠΕ και πήρε προβάδισμα οι θερμικές μονάδες που και είναι φυσικό αέριο. Το φυσικό αέριο έχει πάρει μια αύξηση αρκετά σημαντική τις τελευταίες μέρες, δηλαδή μέσα στο πρώτο 20ήμερο του Μαΐου. Σκεφτείτε ότι τον Απρίλιο η μέση τιμή της χοντρικής αγοράς του φυσικού αερίου κινούνταν κάτω από τα 27 ευρώ η θερμική μεγαβατόρα και τώρα κινείται πάνω από τα 30, για να μην σας πω γύρω στα 32 με 33 θα κλείσει μέσα στον Μάιο. Αυτή η αύξηση της αγοράς του φυσικού αερίου συμπαρασύρει και την τιμή, την χοντρική τιμή του ρεύματος. Οι ΑΠΕ δεν απέδωσαν τόσο πολύ όσο τον Απρίλιο, διότι είχαμε πολλές μέρες μέσα στο Μάιο χωρίς επαρκή ηλιοφάνεια, λόγω της αφρικανικής σκόνης δεν δουλεύαν ας το πούμε στη μέγιστη απόδοση τα φωτοβολταϊκά, το οποίο και αυτό θεωρώ ότι είναι σημαντικό.
Και το τρίτο, το οποίο φαίνεται ότι θα έχουμε από 1η Ιουνίου, πέρα από αυτά που είπαμε, που αφορούν τις κλιματολογικές συνθήκες και την χονδρική αγορά του ρεύματος, έχουμε και αυξήσεις λόγω των ρευματοκλοπών, που το έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι άδικο αυτό το φαινόμενο, το οποίο υπάρχει εδώ και χρόνια και δεν λένε να το αντιμετωπίσουν, αλλά το μετακυλίουν στους καταναλωτές μέσω των λογαριασμών, στις λοιπές χρεώσεις, εν πάση περιπτώσει. Θα προσαυξηθεί γύρω στο 14% από ό,τι υπολογίζεται μεσοσταθμικά, προκειμένου να κλειστεί μια μαύρη τρύπα που έχει ανοίξει το 2023 γύρω στα 400 εκατομμύρια. Και έρχεται τώρα και ο διαχειριστής των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ο ΔΑΠΕΤ, και λέει: ξέρετε κάτι, έχουμε και άλλη μια τρύπα 200 εκατομμύρια στον ειδικό λογαριασμό που επιδοτούμε τους παραγωγούς ΑΠΕ, τις εγγυημένες ταρίφες. Και επειδή είχαμε, ας πούμε, τους προηγούμενους μήνες χαμηλή τιμή της χοντρικής λόγω της υπερπαραγωγής πράσινης ενέργειας και της χαμηλής ζήτησης, δεν γέμισε ο κουμπαράς με χρήματα. Άρα λοιπόν, πώς θα αποζημιώσω εγώ, λέει ο ΔΑΠΕΠ, τον Μιχάλη, τον Γιώργο, τον Κώστα, τους παραγωγούς από αυτόν τον ειδικό λογαριασμό? Τι να κάνουμε? Να αυξήσουμε το ειδικό τέλος εκπομπών αερίων, το ΕΤΜΕΑΡ, όπου από αυτό το τέλος που πληρώνουν όλοι οι καταναλωτές μπαίνουν σε αυτό το κουμπαρά που είπαμε, στον ειδικό λογαριασμό, από 1,7 λεπτά που είναι μέχρι σήμερα το μοναδιαίο κόστος της κιλοβατόρας για το ΕΤΜΕΑΡ, θα το πάνε πάνω από 2,3, 2,4, δηλαδή όσο ήταν πριν το 19. Άρα, ρευματοκλοπές, ΕΤΜΕΑΡ, χοντρική αγορά του ρεύματος, καλοκαίρι, καυτό κτλ. Όλα προμηνύουν όχι ελπιδοφόρες. Μισό λεπτό, κύριε Χριστοδουλίδη, γιατί με συγχωρείτε, έτσι πράσινη ενέργεια και πράσινη ανάπτυξη και πράσινη οικονομία την κάνω κι εγώ. Δηλαδή μου λέτε θα χρηματοδοτήσει, γελάτε, ο καταναλωτής τη χασούρα επειδή δεν μπορεί να αποθηκευτεί. Έτσι, πέρα από το ότι την πατάει, για να το πω και ευθέως, και την πατάει εδώ ο μικροπαραγωγός στον ΑΠΕ, δεν την πατάει ο μεγάλος, έτσι. Όχι, μάλιστα. Ο μικροπαραγωγός θα την πατήσει, και να σας πω και κάτι άλλο. Εδώ σχεδιάσαμε την πράσινη ανάπτυξη και την πράσινη μετάβαση κάνοντας το εξής. Ως συνήθως όλα στο πόδι, στο γόνατο τα σχεδιάζουμε. Δηλαδή, κάναμε υπερδιείσδυση των ΑΠΕ, χωρίς ταυτόχρονα να φτιάχνουμε και αποθηκευτικά συστήματα για να αποθηκεύουμε την περίσσια ενέργειας. Αφού δεν καταναλώνεται και περισσεύει, άρα πετιέται στα ζήτητα αφού δεν έχεις αποθηκευτικά συστήματα. Αυτό δημιουργεί δύο προβλήματα. Και το ότι δεν αποζημιώνεται η μικροπαραγωγή, όπως είπατε, αλλά δημιουργούνται και θέματα ασφάλειας του ηλεκτρικού δικτύου. Διότι όταν συμβαίνουν και τα δύο μαζί, υπερπαραγωγή πράσινης ενέργειας και χαμηλής ζήτησης, δημιουργούνται υπερτάσεις, με αποτέλεσμα αυτές οι υπερτάσεις να σε οδηγούν σε συνθήκες blackout. Το οποίο καταλαβαίνετε έχουν συμβεί, δηλαδή και τοπικά blackout, τα οποία όμως αν συνεχιστεί και δεν γίνουν περικοπές, δηλαδή αν δεν έρθει διαχειριστής και σου πει Μιχάλη σου κόβω την παραγωγή, να μην μπορείς να κάνεις έγχυση στο δίκτυο, θα έχουμε και θέματα ασφάλειας του δικτύου, δηλαδή δύο τα κακά. Μάλιστα. Και μέσα σε όλο αυτό ο καταναλωτής καλείται να καλύψει τον κουμπαρά, το άνοιγμα. Ναι, το οποίο το πλήρωνε έτσι κι αλλιώς από το 2014 και μετά, δεν είναι κάτι καινούριο. Απλά τώρα επειδή έχει αυξηθεί και το ανταγωνιστικό σκέλος της ηλεκτρικής ενέργειας στους λογαριασμούς, έρχονται και αυτά τα τέλη από πάνω και γίνεται το μείγμα πολύ εκρηκτικό. Λέει εδώ ο φίλος μου ο Κούλης από τη Σαμοθράκη. Πού τον χάνεις, πού τον βρίσκεις αυτό τον Κούλη? Όλη την Ελλάδα γυρνάει και όλο τον κόσμο. Λοιπόν, στη Σαμοθράκη είναι. Μου λέει: καλημέρα. Επειδή ορισμένοι από εμάς, κύριε Χριστοδουλίδη, αδυνατούμε να παρακολουθήσουμε το χρηματιστήριο ενέργειας, οι περισσότεροι, οφείλω να πω εγώ, αλλά ξέρουμε τα έξοδά μας, τι βγαίνει από την τσέπη μας. Μπορείτε, σας παρακαλώ, περίπου λέει να μου πείτε σε σχέση με πέρυσι το καλοκαίρι, θα είναι αυξημένες τιμές πόσο? Λοιπόν, καταρχήν, από 1η Ιουνίου και μετά οι τιμές θα είναι σε σχέση με το καλοκαίρι του 2023, θα είναι αυξημένες γύρω στο 15% εκεί τις υπολογίζει. Όμως θα συμβούλευα τους φίλους ακροατές, επειδή μέχρι 30 Μαΐου ισχύουν κάποιες χαμηλές χρεώσεις στα μπλε σταθερά τιμολόγια εξάμηνης διάρκειας που είναι κάτω από 9 λεπτά, 8,8-8,9, ας μπουν μέσα να δουν ποιες είναι αυτές τις εταιρείες, ας κλειδώσουν ένα εξάμηνο μπλε σταθερό με αυτές τις τιμές και από Νοέμβριο, Δεκέμβριο βλέπουμε τι θα γίνει.
Αυτή είναι μια πρόταση που κάνω, διότι θα αυξηθούν και τα μπλε τιμολόγια από 1η Ιουνίου. Δεν θα αυξηθούν μόνο τα πράσινα τιμολόγια που υπάρχει μέσα ο μηχανισμός διακύμανση, δηλαδή οι ρήτρες αναπροσαρμογής. Οι πάροχοι θα αυξήσουν και τα σταθερά για να κάνουν αντιστάθμιση κινδύνου λόγω των θεμάτων που είπαμε προηγουμένως. Άρα κίτρινα, μπλε και πράσινα θα αυξηθούν. Άρα μια πρότασή μου είναι να πάνε να κλειδώσουν τώρα ένα σταθερό τιμολόγιο, διότι αν είστε στο πράσινο, που το 85% των καταναλωτών είναι στο πράσινο, δεν πληρώνουν ρήτρες αν αποχωρήσουν. Από το μπλε, αν πας σε άλλα χρώματα, πληρώνεις ρήτρες αποχώρησης. Από το πράσινο ή το κίτρινο μπορείς να πας κάλλιστα. Και βλέπουμε από τον Νοέμβριο τι θα γίνει. Μα, υπάρχει και η πιο ρίζοσπαστική λύση, κύριε Χριστοδουλίδη. Κατά το όσο μικρότερο είναι το αρνί, στοιχίζει λιγότερο από τόσο βαρύτερο. Όσο ελαφρύτερη είναι η φέτα, στοιχίζει φθηνότερο. Όσο λιγότερο ρεύμα καταναλώνεις, πληρώνεις λιγότερο. Ναι, αυτό κάνει. Άρα δεν μαγειρεύουμε στην ηλεκτρική κουζίνα. Όπα. Αυτό θέλω να το πω. Εδώ υπάρχει μια τέτοια σκέψη του Υπουργείου στοχευμένα για το μυτερινό τιμολόγιο. Μάλιστα. Και το μεσημέρι. Λοιπόν, προσέξτε λίγο, επειδή ακριβώς το Υπουργείο έχει δει με τον κακό σχεδιασμό που έχει συμβεί αυτά τα χρόνια, αναφορικά εννοώ με την υπερδιείδηση των ΑΠΕ και την υποκατανάλωση, δηλαδή την υποζήτηση, ας το πούμε, της ηλεκτρικής ενέργειας, θεώρησε ότι πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο ώστε να μετακινήσουμε τη ζώνη χαμηλής χρέωσης της κιλοβατόρας στις νυχτερινές ώρες, το γνωστό νυχτερινό τιμολόγιο που ισχύει το καλοκαίρι από τις 11 το βράδυ μέχρι τις 7, και κάποιες ώρες να τις πάμε το μεσημέρι, δηλαδή από τις 12 μέχρι τις 4 ή από τις 1 έως τις 5. Άρα, κύριε Χριστοδουλίδη, ό,τι προλάβω, το μεσημέρι ή να φάω ή να μου πλύνουν το σόβρακο. Αυτό μου λέτε. Δεν γίνεται αλλιώς. Το θέμα είναι το εξής. Όλοι μας δεν έχουμε την πολυτέλεια και την άνεση να έχουμε μια οικιακή βοηθό στο σπίτι μας για να μπορεί να βάλει τα πλυντήρια, τα στεγνοτήρια, τα σιδερωτήρια, τις κουζίνες και τα λοιπά σε λειτουργία προκειμένου να κάνουμε εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή το ότι μας αλλάζει αυτές τις συνήθειες, διότι εγώ έβαζα σε λειτουργία ενεργοβόρος μου συσκευές μετά τις 11 το βράδυ. Και τα πλυντήρια και τα στεγνοτήριά μου, ακόμα και το μαγείρεμα. Τώρα ποιος θα το κάνει αν το ζευγάρι, ας πούμε, δουλεύει, εργάζεται και δεν είναι κανένας στο σπίτι. Λέω, ας πούμε, για παράδειγμα, θα μου πεις, μπορεί να προμηθευτούμε ένα ρομπότ σαν τη Σοφία και να τα κάνει όλα αυτά. Εντάξει, μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο έχουμε δρόμο. Τι λέτε, κύριε Χριστόδουλη. μάλλον να το κάνουμε part-time το σπίτι, δηλαδή με βάρδιες. Και θα αρχίσουμε, αυτή είναι η αλληλεγγύη των πολιτών, της δανεικούς. Θα μπαίνω εγώ στο δικό σας να βάζω πλυντήριο το μεσημέρι, θα μπαίνετε εσείς την άλλη μέρα στο δικό μου. Βέβαια, ίσως είναι του κυρίου Σιλακάκη, είπανε ότι θα ανοίξει τώρα ο νέος κύκλος «Αλλάζω οικιακή συσκευή», και θα επιδοτούνται οικιακές συσκευές, έξυπνες οικιακές συσκευές που θα μπορείς να κάνεις τηλεπρογραμματισμό. Εντάξει, πακέτο είναι πάλι τώρα οι έξυπνες συσκευές. Ναι. Εδώ, ακούστε, μου λένε εδώ κόσμος. Μου λέει ο κύριος Χριστοδουλίδης, που είναι πάντα έγκυρος. Είναι η λειτουργία ελεύθερης αγοράς αυτή? Δηλαδή οι ζημιές δικές μας, τα κέρδη δικά τους? Άλλος μου λέει εδώ πέρα, δηλαδή δεν φτάνει τα προβλήματα που έχουμε, κύριε Χριστοδουλίδη, σε όλο το φάσμα της καθημερινότητας. Τώρα θα πρέπει να παρακολουθούμε και την εξέλιξη τιμής του ρεύματος. Αναμήνα. Λοιπόν, λέω για πρώτη φορά δημόσια. Το λέω σε φίλους μου, αλλά τώρα θα το πω δημόσια. Με αφήνετε να σας πω κάτι το οποίο συμβαίνει. Φαίνεται στρεβλό, αλλά δεν είναι τόσο στρεβλό. Αλλά είναι σχεδιασμένο προκειμένου 5, 6, 10 ενεργειακοί όμιλοι να υπερκερδίζουν από το εξής, ας το πούμε εντός εισαγωγικών, στρεβλό στοιχείο που υπάρχει στην τιμολόγηση του ρεύματος μέσω του Target Model. Για ποιο λόγο, κύριε Σαχίνη, όλα αυτά τα χρόνια, γιατί είναι πολλά τα χρόνια, δεν φτιάχτηκαν αποθηκευτικά συστήματα? Εσείς τι λέτε, ότι έτσι από κόλλημα, ας πούμε, δεν θέλανε να βάλουν αποθηκευτικά συστήματα της πράσινης ενέργειας? Όχι. Διότι, όπως ξέρετε, και θα προσπαθήσω να το πούμε πολύ απλά λόγια για να το καταλάβει και ο μέσος ακροατής, Όλη η ιστορία γίνεται με το κόστος εξισορρόπησης. Δηλαδή υπάρχει η προημερησία που όλοι οι πάροχοι προσφέρουν μέσω του χρηματιστηρίου τις κιλοβατόρες και την τιμή χρέωσης ώρα-ώρα και κάνουν μια πρόβλεψη. Λέει ο Μιχάλης θα προσφέρει τόσο, ας πούμε, για να καλύψει αυτό το κομμάτι της ζήτησης.
πάντα οι προβλέψεις δεν πετυχαίνουν, είτε σκόπιμα είτε μη σκόπιμα. Έρχεται μετά την επόμενη μέρα και λέει ο διαχειριστής, ξέρετε κάτι, μου λείπουνε κιλοβατόρες αυτές τις ώρες. Τότε, προσέξτε λίγο, δεν μπορεί να συμμετέχουν ΑΠΕ μονάδες, διότι είναι στοχαστικές, αλλά θέλουμε σταθερού φορτίου, δηλαδή θερμικές μονάδες, με φυσικό αέριο σας λέω για παράδειγμα, και δίνουν τετραπλάσεις και πενταπλάσεις και δεκαπλάσιες τιμές σε σχέση με την προηγούμενη μέρα. Προσέξτε. Αν υπήρχαν τα αποθηκευτικά συστήματα, δεν θα χρειαζόταν η θερμική μονάδα του Γιώργου, του Κώστα, του Δεδού. Σωστό. Θα παίρναμε από τις μπαταρίες. Και έτσι θα ήταν χαμηλή η τελική τιμή χρέωση της χονδρικής αγοράς. Ενώ με αυτό που το κοκολπάκι που υπάρχει, που έχουν εκτός τα αποθηκευτικά συστήματα και συμμετέχουν μόνο οι θερμικές μονάδες, που είναι υψηλό το κόστος ενέργειας λόγω του φυσικού αερίου, δυστυχώς όλοι υπάρχει αποζημιώνονται με την υψηλότερη τιμή που θα δώσει ο Κώστας. Του εισαγόμενου φυσικού αέριου. Συγγνώμη, έχετε καταλάβει τι γίνεται. Μάλιστα, το απόλυτα. Το είπα απλά. Δεν ξέρω αν το είπα απλά. Πολύ απλά. Και μιλάμε και για εισαγόμενο φυσικό αέριο φυσικά, ε. Καλά, δεν είναι. Τι εννοείται. Έχουμε κάνει εμείς ποτέ εξορίξεις των υδρογόνων ανθράκων μας του φυσικού αερίου. Όχι. Και μετά πάμε τώρα και στο άλλο. Εδώ έχουμε όλα τα κακά της μοίρας. Η Ελλάδα ενεργειακά, όπως έχω πει, είναι σαν να είναι ένα απομονωμένο νησί στη Μεσόγειο που δεν υπάρχει η Ευρώπη. Τι σημαίνει αυτό? Θα πει κάποιος, όπως με έχουν ρωτήσει, μα όταν υπάρχει υπερπαραγωγή, γιατί δεν την πουλούμε στους Βούλγαρους, στους Αλβανούς κτλ. Διότι προσέξτε, εμείς δεν είμαστε ούτε Λουξεμβούργο, ούτε Βέλγιο, ούτε Γερμανία, ούτε Δανία, ούτε Γαλλία, ούτε Ολλανδία, που μεταξύ τους έχουν ηλεκτρικές διασυνδέσεις και ηλεκτρικούς διαδρόμους και πουλούν, αγοράζουν ανάλογα με τη διαμόρφωση της τιμής του ρεύματος, γιατί υπάρχει αυξημένη ζήτηση. Η Αλβανία τι ζήτηση έχει, ή τα Σκόπια τι ζήτηση έχουν? Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι χαμηλή ζήτηση, για παράδειγμα. Και δεύτερον, εμείς δεν έχουμε επεκτείνει τα δίκτυά μας και τους ηλεκτρικούς διαδρόμους ώστε να μπορούμε να παίζουμε άνετα την μεταφορά, την πώληση ας πούμε της φτηνής ή της ακριβής ηλεκτρικής ενέργειας. Έχουμε και αυτό το δομικό, ας το πούμε, θέμα. Γι' αυτό λένε, το μεταξύ εμείς έχουμε και αυξημένη τιμή χρέωση της κιλοβατόρας, γιατί έχουμε και τα οίκο. Έχουμε τα νησιά που καίνε μαζούτ, ναι, τα οποία μέχρι υποτίθεται να διασυνδεθούν με την υπηρετική χώρα, θα πληρώνει ο καταναλωτής, και όχι λίγα, αρκετά. Σκεφτείτε, σε ένα λογαριασμό του ρεύματος, από τα 100 ευρώ το μήνα που πληρώνω, τα 60 είναι η κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας και τα άλλα 40 είναι διάφορες χρεώσεις. Τέλη, οίκο, ΕΤΜΕΑΡ, φόροι, ΕΡΤ, τέλη σύνδεσης με ΑΔΜΙΕ, τέλη σύνδεσης με ΔΔΙΕ. Δηλαδή θέλω να πω ότι τα άλλα 40 ευρώ είναι άσχετα με την κατανάλωση του ρεύματος. Μέσα εκεί είναι και το ΕΤΜΕΑΡ και τα οίκο. Λοιπόν, μας κάνατε την καρδιά περιβόλη, αλλά έτσι είναι. Είναι γνωστά, αυτή είναι. Να σας πω, μου λέει ο Μιχάλης από την Καλλιθέα, κάτι που δεν έχουμε υπολογίσει, λέει, μειωμένο ρεύμα το μεσημέρι. Έλα, λέει, στην Αθήνα στις πολυκατοικίες να βάζεις πλυντήριο μεσημέρι, να δεις τι έχει να γίνει με τις ώρες κοινής ησυχίας. Ναι. Ακούστε, τα παντούπα, έτσι είναι. Ναι. Δύστυχο. Λοιπόν, και βέβαια τώρα έρχονται και λένε οι αρμόδιοι του επιτελείου του Υπουργείου Ενέργειας ότι ναι, εντάξει, είναι μια προσωρινή κατάσταση όλη αυτή, δηλαδή αυτά τα μέτρα είναι, ας τα πούμε, μέτρα γέφυρας, όπως τα είπαν, μέχρι να εξυγχρονιστούν τα δίκτυα. Πότε θα ξεχωριστούν? Μέτρα γέφυρας. Μέχρι να ξεκινήσουν τα αποθηκευτικά συστήματα να μπαίνουν σε λειτουργία από το 27 και μετά, προσέξτε τώρα. Και μέχρι να μπουν και οι έξυπνοι μετρητές που θα περιορίσουμε τη ρευματοκλοπή. Και δεν μου λέτε τα μέτρα γέφυρας, πληρώνω εγώ τα διόδια πάλι, ε? Αυτό μου λέτε. Ναι. Μάλιστα. Ναι, ωραία. Δηλαδή, έχω εγώ ένα μαγαζί, μπαίνεις εσύ, μου κλέβεις ένα προϊόν, έτσι, και μετά μπαίνει ο επόμενος πελάτης και του χρεώνω την απώλεια λόγω της κλοπής σε αυτόν. Δηλαδή, πώς το βλέπεις? Μιχάλη Χρυστοδουλίδης, θέλω να τον ευχαριστήσω. Αυτή είναι η παράνοια. Θέλω να τον ευχαριστήσω για μια φορά ακόμα. Δυστυχώς είναι πολλά τα θέματα τα οποία τελικά έχουμε ένα κακό ενεργειακό μείγμα. Έχουμε μια κακή ενεργειακή πολιτική.
Θα σας έλεγα τι έχουμε, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, καλημέρα κύριε Χρυστοδουλίδη. Θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλημέρα.